Γεια σας φίλες και φίλοι. Σήμερα είναι Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου. Είμαστε λίγες μέρες πριν από την τελευταία Κυριακή της Αποκριάς και λίγο πριν από την Καθαρή Δευτέρα. Καθαρή Δευτέρα είναι η έναρξη της Μεγάλης Σαρακοστής που μας οδηγεί στο Πάσχα. Βέβαια, εμείς δεν φοβόμαστε τη Μεγάλη Σαρακοστή, διότι από Σαρακοστή έχουμε συνηθίσει. Και έρχεται πολύ Μεγάλη Σαρακοστή, δεν θα διαρκέσει 50 μέρες. Διαρκέσει μήνες και μήνες. Γιατί λένε κάποιοι, η θύελα είναι πίσω μας. Δεν είναι πίσω μας, μπροστά μας είναι. Μπροστά μας είναι, η καταιγίδα έρχεται. Όποιος δεν τη βλέπει, εθελοτυφλή. Θα μου πείτε γιατί σας τα λέω όλα αυτά. Αν θέλετε να μην σας τα λέω όλα αυτά, μπορείτε να γυρίσετε το κανάλι και να δείτε, να κάτσετε στον καναπέ σας ηρεμάνετα και ωραία και να δείτε την ΕΡΤ που θα δείτε όλα θα πάρει μια χαρά. Όλα είναι θαυμάσια. Όλα είναι για να πανηγυρίζουμε. Εγώ δεν σας πω τέτοια πράγματα. Εγώ δεσμεύτηκα ότι θα σας λέω την αλήθεια. Πάντα. Σας κοιτάω στα μάτια και σας λέω αυτά που ξέρω και αυτά που πραγματικά γίνονται και αυτή που είναι η αλήθεια. Ξέρετε, αυτό έχει πολύ μεγάλο κόστος. Σήμερα το πρωί με σταμάτησε ένας άνθρωπος στο δρόμο και μου λέει, σε συγχαίρω γιατί έχεις το κουράγιο να λες πράγματα που δεν τα ακούω αλλού. Του λέω, είναι δύσκολο, πολύ δύσκολο αυτό που κάνω. Το να τα βάζεις με την εξουσία, ειδικά σε εποχές όπως αυτή, είναι εξαιρετικά δύσκολο. Αλλά αυτή είναι η υποχρέωσή μου. Να ασκώ κριτική και δρυμία κριτική στην εξουσία. Οι λαϊκιστές απανταχού, από τον Τραμπ στην Αμερική μέχρι τους Σιριζέους εδώ, δεν ανέχονται την κριτική. Δεν έχουν μάθει οι λαϊκιστές, δεν θέλουν κριτική. Γι' αυτό, όπως βλέπετε, επιτίθενται εναντίον των μέσων ενημέρωσης. Δεν τους αρέσουν, να τα βγάλουν τη μέση στα μέσα ενημέρωσης. Δεν θα τους κάνουμε το χατήρι. Δεν θα τους κάνουμε το χατήρι και θα μας κλείσουν όπως έκανε ο Μαδούρο στη Βενεζουέλα, που κλείνει τα κανάλια. Γιατί δεν θέλει. Ο αριστερός αυτός επαναστάτης κριτική. Δεν θέλει. Θέλει να μιλάει μόνο αυτός και η κρατική τηλεόραση, η ΕΡΤ δηλαδή της Βενεζουέλας. Εμείς θα ασκούμε κριτική. Όσο υπάρχουμε και όσο μπορούμε και όσο αντέχουμε. Και σας βεβαιώ ότι όσον αφορά τις δικές μου τις δυνάμεις αντέχω και θα αντέξω. Μια και ανέφερα το Μαδούρο. Δεν ξέρω αν το μάθατε. Σήμερα βγήκε μια μελέτη, δεν είναι για γέλια, είναι για κλάματα, αλλά βγήκε μια μελέτη που έγινε στη Βενεζουέλα του Μαδούρο. Όπου ξέρετε η κατάσταση είναι τραγική. Οι άνθρωποι δεν έχουν να φάνε, στην κυριολεξία δεν έχουν να φάνε στην Βενεζουέλα του Μαδούρο, διότι έχει καταρρεύσει πλήρως η οικονομία. Πλήρως. Με την αριστερή διακυβέρνηση του κυρίου Μαδούρου, που αποτελεί το πρότυπο, όπως ο ίδιος το έχει παραδεχθεί, του κυρίου Αλέξη Τσίπρα. Το πρότυπό του είναι ο Μαδούρο και ο Τσάβες. Και σήμερα η Βενεζουέλα είναι το πρότυπό του. Το έχει πει ο ίδιος ο κ. Τσίπρας, δεν τα λέω εγώ. Είναι δικά του λόγια. Λοιπόν, έγινε μια έρευνα στην Βενεζουέλα και διαπιστώθηκε ότι μέσα στο 2016 τα 3/4 των Βενεζουελανών έχασαν σε βάρος τουλάχιστον 9 κιλά. Τουλάχιστον 9 κιλά. Γιατί δεν είχαν να φάνε. Άρα λοιπόν μην διαμαρτύρεστε, η αριστερά βρήκε και την οριστική λύση στο αδυνάτισμα. Να μην τρώμε, γιατί δεν θα έχουμε να τρώμε. Το λέω αυτό σε κάποιους που με πλησίασαν χθες, με πλησιάζουν κάθε μέρα και μου λένε τι να κάνουμε για να χάσουμε βάρος όπως εσείς. Τους λέω να ακολουθήσετε τη δίαιτα Μαδούρο. Μην τρώτε. Εμείς ευτυχώς ακόμα, κάποιοι τουλάχιστον ξημών, έχουμε τη δυνατότητα να τρώμε ένα πιάτο φαγητό κάθε μέρα. Στη Βενεζουέλα δεν το έχουν ούτε αυτό. Είναι πολυτέλεια το φαγητό στη Βενεζουέλα, στην αριστερή Βενεζουέλα. Θα μου πείτε, υπάρχουν και άλλες χώρες Λατινικής Αμερικής που έχουν αριστερή διακυβέρνηση. Φυσικά και έχουν. Φυσικά. Είναι ο Ισημερινός, η Βολιβία και η Βραζιλία. Η Βραζιλία βέβαια έχει αλλάξει κάπως. Και εκεί όμως η κατάσταση είναι τραγική. Και εκεί υπάρχει μια συνεχής πτώση ιδιωτικού επίπεδου. Στον Ισημερινό, στο Εκουαδόρο όπως το λέγαμε, γίνονται εκλογές αυτές τις μέρες. Έγιναν την Κυριακή. Προεδρικές εκλογές. Και προηγείται, αν και τα επίσημα αποτελέσματα
Δεν έχουν ακόμα ανακοινωθεί ο υποψήφιος της αριστεράς. Ένα. Να δείτε πώς λέγεται, Μορένο νομίζω λέγεται το επιθετό του, αλλά αυτό που έχει, που είναι πολύ ωραίο, είναι το μικρό του όνομα. Ξέρετε πώς λέγεται ο υποψήφιος της αριστεράς στο Εκουαδόρ, το μικρό του όνομα. Το μικρό του, όπως λέμε εμείς Γιάννης, Γιώργος, Λάμπρος, Παναγιώτης. Αυτός λέγεται Λένιν. Όχι Λένι, Λένιν. Βλαντιμίρης Λένιν. Μάλιστα. Αυτά είναι τα πρότυπα του Αλέξη Τσίπρα. Αυτή είναι η αριστερά. Δεν έχω αντίρρηση, δικαίωμά τους. Αναρωτιέμαι όμως αν εδώ στην Ελλάδα έχετε συνειδητοποιήσει ότι έχετε ψηφίσει κομμουνιστή πρωθυπουργό. Και μην μου λέτε ότι αυτοί δεν είναι κομμουνιστές. Κομμουνιστές είναι. Κομμουνιστές είναι. Και οι κομμουνιστές παντού όπου διοίκησαν τις χώρες τους, εκεί τις οδήγησαν. Ούτε ένα διαφορετικό παράδειγμα. Μα ούτε ένα. Ούτε ένα. Από την Σοβιετική Ένωση του Στάλιν και μετέπειτα του Μπρέζνιεφ, του Χρουτσόφ και του Μπρέζνιεφ, από την Ρουμανία του Τσαουσέσκου, από την Αλβανία του Χότζα, από την Κίνα του Μάο Τσετούγκ, από την Βόρεια Κορέα της οικογένειας Κιμ, από την Κούβα των αδερφών Κάστρο. Αυτή. Δεν υπάρχει ούτε ένα παράδειγμα κομμουνιστικής χώρας που να ευδοκίμησε, που να ευημέρισε, που να ανεπτύχθη και που να ήταν και ελεύθερη. Γιατί για μένα αυτό παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Εάν δεν έχεις ελευθερία, εάν δεν έχεις δημοκρατία που να λειτουργεί, θεσμούς ισχυρούς που να λειτουργούν, δεν μπορείς να έχεις και ευημερία. Αυτή είναι η αντίληψη. Και έρχομαι τώρα στο μεγάλο θέμα της ημέρας, που είναι το χθεσινό Eurogroup. Ακούσαμε από την προπαγάνδα που κάνει η κυβέρνηση μέχρι και πανηγυρισμούς, μέχρι και θριάμβους. Γιατί πράγμα άραγε. Ξέρετε, μου θύμισαν χθες οι πανηγυρισμοί του κυρίου Παπά και του κυρίου Τσίπρα και των συντρόφων τους. Μου θύμισαν, αν το έχετε διαβάσει, αξίζει να το διαβάσετε, την ανακοίνωση που είχε εκδώσει ο Δόκτωρ Γιώζεφ Γκέμπελς, ο υπουργός προπαγάνδας του Χίτλερ, μετά την συντριπτική ήττα που υπέστησαν οι ναζιστικές δυνάμεις, οι γερμανικές δυνάμεις, στη μάχη του Στάλινγκραντ. Που ήταν καθοριστική σημασία στη μάχη του Στάλινγκραντ, διότι ανέτρεψε τον ρουν του πολέμου και από εκεί που ήταν επεκτενόμενη η Γερμανία του Χίτλερ, άρχισε να συρρυκνώνεται και οδηγήθηκε στην τελική κατάρρευσή της. Η μάχη του Στάλινγκραντ ήταν το κομβικό σημείο από το οποίο άρχισε η ήττα της ναζιστικής Γερμανίας. Εάν διαβάσετε την ανακοίνωση του Γιώζεφ Γκέμπελς, του Υπουργείου Προπαγάνδας της Ναζιστικής Γερμανίας, την ημέρα που κατατροπώθησαν οι ναζιστικές δυνάμεις στο Στάλινγκραντ, μετά από έναν φρικτό πόλεμο που έγινε εκεί κάτω αντίξω συνθήκες, ήταν μια μάχη συγκλονιστική για την οποία έχουν γραφεί βιβλία επί βιβλίων, θα νομίσετε ότι οι ναζιστές, οι Γερμανοί, είχαν επιτελέσει μέγιστο θρίαμβο στο Στάλινγκραντ. Έτσι το παρουσίασε ο Γκέμπελς στον λαό της Γερμανίας, σε όποιον είχε απομείνει εκεί στη Γερμανία κατά τη διάρκεια του πολέμου, πείθοντάς τους ότι είναι σωθήκαμε, νικήσαμε. Αυτό ακριβώς μου θύμισαν και οι πανηγυρισμοί του κυρίου Τζανακόπουλου και του κυρίου Παπά χθες μετά την απόφαση του Eurogroup. Δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα, μα καμία. Είναι ακριβώς όπως πανηγύριζε ο Γκέμπελς μετά τη συντριπτική ήττα στο Στάλινγκραντ. Έτσι λοιπόν μετά την χθεσινή συντριπτική ήττα στο Eurogroup πανηγυρίζουν εδώ. Η ήττα όμως αυτή δεν είναι ήττα της κυβέρνησης. Είναι ήττα της Ελλάδος. Είναι ήττα δική μας των πολιτών αυτής της χώρας και θα σας εξηγήσω γιατί. Πρώτον, αυτά που γνωρίζουμε με τα βεβαιότητος ότι έγιναν χθες στο Eurogroup σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Eurogroup η οποία δεσμεύει και τις 19 χώρες μέλη του Eurogroup. Όπως ξέρετε, στο Eurogroup συμμετέχουν 19 χώρες μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Οι αποφάσεις του Eurogroup είναι ομόφωνες. Δεν υπάρχουν μειοψηφίες. Ό,τι ανακοινώνεται από τον πρόεδρο του Eurogroup, τον κύριο Ντάιζελμπλουμ, ενδεσμεύει τους 19 και την Ελλάδα. Λοιπόν, σύμφωνα λοιπόν με την ανακοίνωση του Eurogroup, τι μάθαμε. Πρώτον,
δεν ολοκληρώθηκε η δεύτερη αξιολόγηση. Δεν τελείωσε όπως κάποιοι έχουν σπεύσει να προεξοφλήσουν. Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Δεν έχει τελειώσει η δεύτερη αξιολόγηση. Η δεύτερη αξιολόγηση θα τελειώσει οψέποντα ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις. Πότε θα ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις, δεν το γνωρίζουμε. Ο κύριος Ντάιζελμπλουμ σήμερα σε νέες του δηλώσεις δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις μπορεί να διαρκέσουν. Δεν είναι κάτι εύκολο, δεν πρέπει να γίνει από μια στιγμή στην άλλη. Μπορεί να ολοκληρωθούν στο Eurogroup του Μαρτίου, μπορεί στο Eurogroup του Απριλίου, μπορεί στο Eurogroup του Μαΐου, μπορεί. Οποτεδήποτε. Ανάλογα με το πόσο θα διαρκέσουν οι διαπραγματεύσεις. Οι διαπραγματεύσεις θα γίνουν όταν επιστρέψουν οι επικεφαλείς των θεσμών, δηλαδή της Τρόικας όπως λέγαμε παλιά και την μετονομάσαμε σε θεσμούς για να μην ενοχλεί το αυτί μας, στην Αθήνα. Πότε θα γίνει αυτό, ρωτήθηκε ο κ. Ντάιζελμπλουμ, ελπίζω ότι θα γίνει τις επόμενες μέρες, δηλαδή μετά την καθαρή Δευτέρα. Το πότε ακριβώς, ούτε αυτό διευκρινίστηκε. Θα γίνει μέσα στις επόμενες ημέρες. Και δεν βιαζόμαστε. Ευγιαζόμαστε, λένε. Γιατί υπάρχει ρευστότητα στην Ελλάδα, είπε ο κ. Ντάιζελμπλουμ. Δεν πειράζει. Και αν περιμένουμε και ένα και δύο και τρεις μήνες. Δεν έχει ρωτήσει αν υπάρχει ρευστότητα στην ελληνική αγορά, όπου η κατάσταση είναι τραγική. Αυτό είναι το πρώτο. Ότι δεν έκλεισε η δεύτερη αξιολόγηση. Δεν έκλεισε. Αυτή που έκλεινε εδώ και μήνες κλείνει. Κλείνει από τον περασμένο Οκτώβριο, κλείνει, έτσι. Κάθε μήνα κλείνει, σύμφωνα με την κυβέρνηση. Ούτε το Φεβρουάριο έκλεισε. Το μόνο θετικό που έγινε είναι ότι θα επαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις σε επίπεδο τεχνικών κλιμακίων. Αυτό έγινε. Τι άλλο μάθαμε από το χθεσινό Eurogroup? Ότι η Ελλάδα δεσμεύθηκε ότι θα προνομοθετήσει μέτρα για το 2019. Θα τα νομοθετήσει από τώρα τα μέτρα αυτά, που θα είναι συγκεκριμένα, δεν θα είναι γενικά, δεν θα είναι γενικός κόφτης, θα είναι συγκεκριμένα μέτρα όπως απαιτούσαν οι δανειστές με πρώτο προεξάρχοντα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Αυτό που ζητούσε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο επιβεβαιώθηκε στο χθεσινό Eurogroup. Είναι το ίδιο που αρνούνται, όπως ξέρετε, οι κυβερνώντες πριν από 10 μέρες, όχι πολύ παλιά, πριν από 10 μέρες έλεγαν ο κ. Τσίπρας ότι είναι αδύνατον, και ο κ. Τζανακόπουλος, ο κ. Παπάς και όλοι οι συντροφοί του, ότι είναι αδύνατον να νομοθετηθούν από τώρα, εκ των προτέρων, μέτρα, διότι αυτό είναι αντισυνταγματικό. Με ένα μαγικό τρόπο, μέσα σε 10 μέρες, το αντισυνταγματικό έγινε συνταγματικό. Και θα νομοθετηθούν. Αυτό το παιχνίδι με το Σύνταγμα δεν το έχω καταλάβει εγώ. Πώς κάτι που θεωρεί η κυβέρνηση πως είναι αντισυνταγματικό πριν 10 μέρες γίνεται τώρα συνταγματικό, είναι όπως είπε ο κ. Τσίπρας, θα είμαστε κάθε λέξη του Συντάγματος. Συνεπέστατος. Α, όχι. Συνεπέστατος ότι λέει το Σύνταγμα. Αυτό είναι το δεύτερο λοιπόν που μάθαμε. Θα προνομοθετηθούν μέτρα για το 2019. Τι είδους ήταν αυτά τα μέτρα? Θα είναι παρεμβάσεις, όπως μας είπε πάλι ο πρόεδρος του Eurogroup, στο ασφαλιστικό, δηλαδή στις συντάξεις, στο φορολογικό, και, δηλαδή στο εφορολόγητο, και στο εργασιακά. Δηλαδή, συλλογικές συμβάσεις εργασίας που δεν θα έρθουν όπως δεν θέλουν, δεν θα επανέλθουν όπως δεν θέλει η Τρόικα, ομαδικές απολύσεις που θα επιβληθούν. Απομένει να δούμε σε τι ποσοστό θα επιτραπούν οι ομαδικές απολύσεις και φυσικά συνδικαλιστικός νόμος, που αυτό κάνει τζιζ, καίγεται. Διότι όλοι οι αριστεροί συνδικαλιστές θα στραφούν εναντίον της κυβέρνησης εάν περάσει συνδικαλιστικός νόμος, που όμως είναι εκ των προαπαιτούμενων της δεύτερης αξιολόγησης, κάτι που προφανώς δεν θέλουν να λένε στην κυβέρνηση. Αυτές οι παρεμβάσεις λοιπόν ποιες είναι? Πρώτον, μείωση της συνταξιοδοτικής δαπάνης. Ό,τι και αν ακούσετε, οι συντάξεις θα μειωθούν. Σας το λέω εδώ και πάρα πολύ καιρό σας λέω ότι θα μειωθούν οι συντάξεις. Θυμάστε που σας το είχα πει? Θυμάστε πόσο καιρό σας λέω ότι θα μειωθούν οι συντάξεις? Ήδη η κυβέρνηση είχε δεσμευτεί ότι θα μειωθούν οι συντάξεις στο 16,1% του ΑΕΠ. Το ΑΕΠ είναι 175 δις. Το 16% των 175 δις είναι περίπου 30, λιγότερο από 30 δις. Σήμερα η συντάξη είναι πάνω από 32 δισεκατομμύρια. Άρα σημαίνει ότι 2 δισεκατομμύρια μοιραία θα μειωθούν από τη συνταξιοδοτική δαπάνη.
Εκτός κι αν με εντυπωσιακό τρόπο αυξηθεί το ΑΕΠ που δεν προβλέπεται. Ακόμα και στην καλύτερη των περιπτώσεων και έχουμε 2% πράγμα πλέον απίθανο αύξηση του ΑΕΠ, δεν καλύπτει την διαφορά. Άρα λοιπόν οι συντάξεις θα μειωθούν. Και το σημαντικότερο όλων, θα δούμε κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης που αρχίζει από την επόμενη εβδομάδα με τους εκπροσώπους των θεσμών, πόσο θα μειωθούν και σε ποιο βαθμό θα μειωθεί, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, η λεγόμενη προσωπική διαφορά. Η προσωπική διαφορά, για να το ξαναπώ, το έχω εξηγήσει, αλλά το πω για να καταλάβετε γιατί πράγμα μιλάμε, είναι η διαφορά στη σύνταξή σας, στη σύνταξη μεταξύ των ήδη καταβαλωμένων συντάξεων και των συντάξεων των νέων συνταξιούχων που βγαίνουν με τις ίδιες προϋποθέσεις μετά τον νόμο Κατρούγκαλου, δηλαδή μετά το Μάιο του 2016. Όσοι έκαναν τα χαρτιά τους για να βγουν στη σύνταξη μετά το Μάιο του 2016, ακόμα και αν έχουν τα ίδια χρόνια προϋπηρεσίας, την ίδια υπηρεσία, τις ίδιες κρατήσεις με κάποιον που τα έκανε πριν από τον Μάιο του 2016, παίρνουν μικρότερη σύνταξη, γιατί έχουν αλλάξει ο τρόπος υπολογισμού της συντάξεως. Η διαφορά λοιπόν αυτή μεταξύ των συντάξεων των ήδη καταβολωμένων και αυτών με τις νέες προϋποθέσεις του νόμου Κατρούγκαλου λέγεται προσωπική διαφορά. Κατά μέσον όρο, η διαφορά αυτή μεταξύ της ήδη καταβαλλόμενης σύνταξης και με τις νέες προϋποθέσεις σύνταξης μπορεί να φτάνει ακόμα το 20% κατά μέσον όρο της κύριας σύνταξης, σε κάποιες περιπτώσεις ξεπερνά και το 30%. Δηλαδή, όποιος έχει σήμερα 1.000 ευρώ κύρια σύνταξη, θα του μειωθεί η σύνταξη κατά 20% τουλάχιστον, δηλαδή θα πάει σε 800. Εάν καταργηθεί η προσωπική διαφορά ή σε ποιο βαθμό θα καταργηθεί η προσωπική διαφορά και πότε θα γίνει αυτό. Αυτό δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα. Θα προκύψει από την διαπραγμάτευση που θα επαναρχίσει τις προσεχείς ημέρες μεταξύ των θεσμών και της ελληνικής κυβέρνησης. Αυτό όμως είναι βέβαιο, είναι αυτό που μάθαμε που προκύπτει σαφώς από τη χθεσινή απόφαση του Eurogroup. Το τρίτο που προκύπτει είναι ότι θα γίνουν παρεμβάσεις στη φορολογία. Ποιας μορφής θα είναι η παρεμβάση στη φορολογία? Το μόνο βέβαιο είναι ότι θα μειωθεί μέχρι χαμηλού βαθμού το αφορολόγητο. Αυτή ήταν η απέτηση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για να επεκταθεί, όπως είπε, η φορολογική βάση. Εκτιμήσεις μόνο μπορούμε να κάνουμε, δεν ξέρουμε πόσο θα μειωθεί και αυτό θα προκύψει από τη διαπραγμάτευση. Αλλά ένα λογικό ποσό το οποίο έχει ακουστεί και από πλευράς του Ελληνικού Υπουργείου Οικονομικών και εκεί φαίνεται ότι θα καταλήξει η διαπραγμάτευση. Το δούνο του θέλει ακόμη πιο κάτω. Εμείς λέμε λίγο πιο πάνω και μάλλον θα συμφωνήσουν στις 5.900 ευρώ. Απομένει βέβαια να το δούμε. Να θυμίσω ότι η κυβέρνηση Τσίπρα, ο ΣΥΡΙΖΑ μάλλον, και ο κύριος Τσίπρας, προτού έρθουν στην εξουσία τον Ιανουάριο του 2015, είχαν υποσχεθεί στο λεγόμενο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, στο προεκλογικό τους πρόγραμμα το 2015, ότι θα πάνε το αφορολόγητο που ήταν τότε στις 9.500 στις 12.000. Φυσικά δεν το πήγαν ποτέ στις 12.000, αντίθετα το 9.500 έγινε 8.900 και τώρα πάει για 5.900. Αυτό είναι επίσης γεγονός. Αυτά λοιπόν συμφωνήθηκαν χθες στο Eurogroup. Αυτά είναι τα δεδομένα που συμφωνήθηκαν χθες στο Eurogroup. Από εκεί και πέρα, η κυβέρνηση για να μπορέσει να πιαστεί από κάπου επικοινωνιακά και να μην περάσει στον κόσμο και ιδίως στην κοινοβουλευτική της ομάδα η μεγάλη σφαλιάρα που φάγαμε, γιατί καθυστερώντας αυτή την αξιολόγηση που έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί από πέρσι, και χάσαμε χρόνο και χάσαμε και χρήμα και γίνονται βαρύτερα τα μέτρα, γιατί όλες οι καθυστερήσεις οδηγούν σε ακόμα βαρύτερα μέτρα και αυτό έχει αποδειχθεί περίτραν όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Προσπαθεί να πιαστεί από κάπου για να δημιουργήσει την εντύπωση ότι νικήσαμε. Καλά, το θράσος να λες μετά από αυτό ότι νικήσαμε με ξεπερνά, αλλά όταν έχεις όμως τα μέσα με το μέρος σου και δημιουργούν εντυπώσεις. Να ακούτε ΕΡΤ, όλα είναι θαυμάσια, όλα είναι καταπληκτικά. Νομίζετε πως είναι άδεια η τσέπη σας, δεν είναι, είναι γεμάτη. Έτσι λέει η κυβέρνηση. Δεν υπάρχουν ζητιάνοι και άστεγοι στους δρόμους. Δεν τους βλέπει ο κύριος Φαλαμπουράρης. Δεν έχουμε φετίχ με το αφορολόγητο, λέει ο κύριος Ρήγας.
Με τι έχουμε φετίχ? Δεν έχουμε φετίχ ούτε με το αφορολόγητο, ούτε με τις συντάξεις, ούτε με τις μειώσεις των συντάξεων, με τίποτα. Δεν έχουμε φετίχ. Το μόνο φετίχ που έχουμε είναι με την καρέκλα. Αυτή την καρέκλα. Μην την καταλείψουμε αυτή την καρέκλα. Η καρέκλα είναι το όνειρό μας, είναι ο έρωτάς μας. Δεν την εγκαταλείπουμε με τίποτα. Και αυτό όντως χρειάζεται να πανηγυρίσουμε στην κυβέρνηση σήμερα. Διότι πράγματι, μετά το χθεσινό Eurogroup και την πορεία προς ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης στο προσεχές μέλλον, δεν ξέρω πόσο θα κρατήσει αυτό το προσεχές μέλλον, μπορεί να κρατήσει και ένα και δύο και τρεις μήνες, η κυβέρνηση θα παραμείνει στην εξουσία και δεν θα γίνουν εκλογές. Άρα η καρέκλα για τον κύριο Τσίπρα, για τον κύριο Καμένο, για τον κύριο Τζανακόπουλο, για τον κύριο Παπά, για τον κύριο Φλαμπουράρη και για όλους τους συντρόφους τους διεσώθη. Γι' αυτό καταλαβαίνω να πανηγυρίζουν. Το καταλαβαίνω απόλυτα ότι πανηγυρίζουν. Γιατί έσωσαν την καρέκλα τους. Αλλά δεν βλέπω γιατί εμείς πρέπει να ανεχόμαστε οποιονδήποτε να νοιάζεται περισσότερο για τη δική του την καρέκλα παρά για το μέλλον το δικό μας. Το μέλλον των πολιτών αυτής της χώρας. Ελπίζω να αυτό δεν το καταλαβαίνω. Από εκεί πέρα, εκτός από την καρέκλα τους, δεν πήραν τίποτα ως αντάλλαγμα για τη συμφωνία που επήλθε, την αρχική συμφωνία, επαναλαμβάνω, που επήλθε χθες στο Eurogroup. Δεν πήραμε κανένα σαφές χρονοδιάγραμμα για το πότε θα εφαρμοστούν νέα μέτρα για το χρέος. Αντίθετα, αυτό που μάθαμε είναι ότι για το χρέος θα ξαναμιλήσουμε μετά το τέλος του προγράμματος, δηλαδή μετά το καλοκαίρι του 2018. Αυτό δηλαδή που έλεγε από την αρχή που έλεγε ο Σόιμπλε. Για το χρέος μετά το τέλος του προγράμματος. Αυτό συμφωνήθηκε χθες με τη σύμφωνη γνώμη του κυρίου Τσακαλώτου. Με τη σύμφωνη γνώμη της ελληνικής κυβέρνησης. Επαναλαμβάνω, διότι οι αποφάσεις του Eurogroup είναι ομόφωνες. Το δεύτερο επίσης, θυμάστε που μας έλεγε ο κύριος Τσίπρας τον οδικό χάρτη της ανάπτυξης και του τέλους της λιτότητας. Πώς θα έρθει? Θα ολοκληρώσουμε τη δεύτερη αξιολόγηση, θα μπούμε στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, το περιβόητο QE της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Θα βρέξει δις. Δεν θα βρέχε, αλλά τέλος πάντων. Θα έχουμε τη δυνατότητα να αυξήσουν οι τράπεζες τη ρευστότητά τους και να συμπιεστούν προς τα κάτω τα επιτόκια των ελληνικών ομολόγων. Άρα θα είναι ένα θετικό βήμα, πράγματι θα είναι ένα θετικό βήμα. Και μετά θα έρθει σιγά σιγά, θα αλλάξει η εικόνα για το χρέος και έτσι λοιπόν θα αυξηθεί η εμπιστοσύνη των επενδυτών και θα έρθουν στην Ελλάδα οι επενδυτές. Αυτό μας αφηγείται ο κύριος Τσίπρας. Αυτό δεν συνέβη. Η δεύτερη αξιολόγηση, όπως σας είπα, ακόμα και σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί. Θα ολοκληρωθεί στο προσεχές διάστημα, άγνωστο πόσο θα είναι αυτό. Η ένταξη στο QE, δεν επήλθε καμία συμφωνία για την ένταξη στο QE. Μπορεί να γίνει, πρέπει να ολοκληρωθεί η δεύτερη αξιολόγηση για να μπούμε στο QE. Και το QE, το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, δεν ξέρουμε πόσο ακόμα θα διαρκέσει. Αρχικά ήταν να τελειώσει το Μάρτιο. Ο κύριος Ντράγκη επιμένει για παράτασή του. Ο κύριος Σόιμπλε είναι αντίον της παράτασής του. Τώρα λένε ότι μπορεί να φτάσει μέχρι τέλους του χρόνου. Αλλά και να φτάσει μέχρι τέλους του χρόνου θα είναι κουτσουρεμένο μέχρι τέλους του χρόνου και θα απομένουν πολύ λιγότερα χρήματα για την Ελλάδα από το αν είχε μπει στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης πριν από μερικούς μήνες, αντί να μπει άγνωστο πότε. Τον Απρίλιο, τον Μάιο. Γιατί τον Μάρτιο τον ξεχάσετε. Φεύγει. Γιατί στις 9 Μαρτίου συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Δεν προφταίνουμε να μπούμε, αφού δεν θα έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση στην απόφαση που θα λάβει η ΕΚΟΥΤΟΥ της 9 Μαρτίου. Άρα πάμε για την επόμενη συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που γίνεται στις 27 Απριλίου, μετά το Πάσχα. Μετά το Πάσχα. Πάσχα είναι 16 Απριλίου, 27 συνεδριάζει η ΕΚΟΥΤΟΥ, αν μέχρι τότε έχουμε ολοκληρώσει την αξιολόγηση και δεν έχουν φύγει για να κάνουν πασχαλινές διακοπές. Και βλέπουμε. Άρα λοιπόν κάθε μήνας που περνάει παρατείνεται το πρόβλημα και παρατείνεται και η αβεβαιότητα συμμετοχής της Ελλάδος και των ελληνικών ομολόγων στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Για να σας επαναλάβω τι είναι αυτό το πρόγραμμα, το οποίο κατά τη γνώμη μου είναι σημαντικό, όχι δεν είναι πανάκια, αλλά είναι σημαντικό για την ελληνική οικονομία στα χάλια που βρίσκεται σήμερα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει αποφασίσει να αγοράζει στην δευτερογενή αγορά ομόλογα που έχουν εκδώσει
τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης, μεταξύ των οποίων είναι και η Ελλάδα. Η Ελλάδα μέχρι σήμερα δεν είχε μπει σε αυτό το πρόγραμμα, γιατί δεν είχε κριθεί από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ως βιώσιμο το χρέος της. Έχουν θέσει ως προϋπόθεση για να κριθεί βιώσιμο να ληφθούν τα βραχυπρόθεσμα μέτρα που ήδη έχουν ληφθεί και να ολοκληρωθεί η δεύτερη αξιολόγηση, που δεν έχει ολοκληρωθεί. Όταν λοιπόν αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αν κρίνει βιώσιμο το ελληνικό χρέος, τότε θα αρχίσει να αγοράζει μέσα σε αυτό το πρόγραμμα και για όσο διάστημα διατηρείται κάποια ομόλογα, των ελληνικά ομόλογα, τα οποία βρίσκονται στα χέρια των τραπεζών. Τι σημαίνει αυτό, των ελληνικών τραπεζών? Ότι αφενός, αγοράζοντας τη δευτερογενή αγορά ομόλογα των ελληνικών τραπεζών, θα αυξήσει την ρευστότητα των ελληνικών τραπεζών που σήμερα βρίσκεται στον αδίαιρ, βρίσκεται σε κακά χάλια, και θα απομακρύνει τον κίνδυνο νέας ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, πράγμα που σημαίνει ότι θα μειωθεί ο κίνδυνος να γίνει κούρεμα καταθέσεων. Άρα είναι πολύ σημαντικό αυτό για τις τράπεζες, το να αρχίσει το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης. Και το δεύτερο που κατά τη γνώμη μου είναι το σημαντικότερο, είναι ότι αγοράζοντας τη δευτερογενή αγορά ομόλογα του ελληνικού δημοσίου, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα αρχίσει να ρίχνει τα επιτόκια δανεισμού του ελληνικού της Ελλάδος. Όπως ξέρετε, η Ελλάδα δεν εκδίδει τώρα ομόλογα, είναι τα παλιά ομόλογα που έχουν εκδοθεί. Αλλά ο δανεισμός που υπάρχει στη δευτερογενή αγορά, που ανακυκλώνονται τα ομόλογα, όσα έχουν απομείνει, δείχνει ότι τα επιτόκια των ελληνικών ομολόγων είναι πολύ ψηλά. Σε κάποιες στιγμές έχουν ξεπεράσει ακόμα και το 9%, που καθιστούν το ενδεχόμενο να βγούμε στις αγορές μετά το τέλος του προγράμματος το καλοκαίρι του 2018 απαγορευτικό. Με 9% δεν μπορούμε να βγούμε στις αγορές, δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε τόσο υψηλό κόστος δανεισμού. Άρα είμαστε υποχρεωμένοι να κατεβάσουμε αυτό το επιτόκιο. Αυτό θα γίνει όταν οι αγορές νιώσουν ότι η Ελλάδα είναι μια αξιόπιστη πλέον χώρα και μπορούν να αγοράζουν σε χαμηλότερα επιτόκια ελληνικά ομόλογα. Σε αυτό θα συμβάλλει και η αγορά από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μέρους των ελληνικών ομολόγων που ήδη κυκλοφορούν στη δευτερογενή αγορά. Καταλαβαίνω ότι αυτά είναι λίγο δύσκολα να τα καταλάβετε, προσπαθώ να τα πω όσο πιο απλά γίνονται, αλλά είναι ένα θετικό πράγμα το να γίνει αυτό που σας είπα. Δηλαδή, η αγορά των ελληνικών ομολόγων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ενταγμένη στο πρόγραμμα αυτό της λεγόμενης ποσοτικής χαλάρωσης που έχει εγκαθιδρύσει εδώ και περίπου ένα χρόνο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αυτό όμως δεν εξασφαλίστηκε χτες. Μπορεί να γίνει, μπορεί να μην γίνει και θα γίνει σε χρόνο που αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι άγνωστος. Πάντως δεν θα είναι το Μάρτιο όπως είχε προεξοφλήσει η κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα. Επίσης, δεν πήραμε το πιο σημαντικό ίσως από όλα, που είναι η δόση που συνοδεύει τη δεύτερη αξιολόγηση. Όπως ξέρετε, σας είχα πει τι σημαίνουν αξιολογήσεις. Όταν έγινε το λεγόμενο τρίτο μνημόνιο, δηλαδή το τρίτο δανειακό πρόγραμμα προς την Ελλάδα από τη Δούνου του και τους Ευρωπαίους εταίρους μας, ήταν ύψους περίπου 84 δισεκατομμυρίων ευρώ, είχε σπάσει σε δόσεις που θα δίνονται οι δόσεις ανάλογα με την πορεία των αξιολογήσεων. Δηλαδή, ανάλογα με το πώς η Ελλάδα υλοποιούσε ή όχι τα προαπαιτούμενα που είχαν τεθεί μέσα από το πρόγραμμα αυτό, το λεγόμενο μνημόνιο. Η αρχική πρόβλεψη προέβλεπε ότι κάθε τρεις μήνες έπρεπε να γίνεται αξιολόγηση της ελληνικής πορείας, της ελληνικής οικονομίας. Δηλαδή, μέχρι τώρα έπρεπε να είχαν γίνει 6 αξιολογήσεις. Δεν έχει γίνει ούτε δεύτερη ακόμα να έχει ολοκληρωθεί. Για να καταλάβετε πόσο ανίκανη είναι αυτή η κυβέρνηση. Αυτή τη μια ψήφισε το πρόγραμμα, το ψήφισε, από την άλλη το εμποδίζει κιόλα να γίνει. Και με το να το εμποδίζει να γίνει, έρχονται καινούργια μέτρα τα οποία είναι χειρότερα, γιατί πέφτει πίσω η οικονομία. Και το σημαντικότερο, δεν παίρνουμε καν τα χρήματα των δόσεων. Με αποτέλεσμα, ενώ από πέρσι έπρεπε να έχουμε πάρει τα χρήματα που συνόδευαν τη δεύτερη αξιολόγηση, δεν τα έχουμε πάρει ακόμα. Και αυτά δεν είναι αμεληταία ποσό. Είναι 6,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Με τα 6,1 δισεκατομμύρια ευρώ, τουλάχιστον ένα μέρος των οφειλών του προς τους προμηθευτές του, το ελληνικό δημόσιο θα είχε πληρώσει και θα είχε πέσει η ρευστότητα στην αγορά που σήμερα βρίσκεται σε κακά χάλια. Αλλά δεν το έκαναν κι αυτό. Γιατί αυτό που τους νοιάζει είναι περισσότερο πώς θα περάσουν επικοινωνιακά στον κόσμο ότι δήθεν κάνουν προσπάθειες και ότι δήθεν κάνουν σκληρές διαπραγματεύσεις,
παρά να υλοποιήσουν τις μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν στην οικονομία. Αυτές είναι οι αλήθειες που είχα να σας πω. Ταυτόχρονα πρέπει να σας πω και κάτι άλλο. Ότι όσο αυτή η αβεβαιότητα συνεχίζεται και θα συνεχίζεται από ό,τι φαίνεται για το προσεχές διάστημα, η όποια οικονομία έχει απομείνει στην Ελλάδα βυθίζεται. Και θα σας πω 2-3 στοιχεία προτού παρουσιάσω τον απόψινό μας καλεσμένο, ένα καλό φίλο που τον έχω καλέσει εδώ για να μιλήσουμε. Ένα επιχειρηματία, νέο άνθρωπο, ο οποίος έχει γνώσεις του αντικειμένου αυτού που είναι η οικονομία, ιδιωτική οικονομία. Διότι η οικονομία είναι ιδιωτική οικονομία. Δεν είναι δημόσια. Δεν υπάρχει δημόσια οικονομία. Δημόσια οικονομία είναι το κράτος το οποίο υπάρχει για να προσφέρει υπηρεσίες σε συγκεκριμένους τομείς, όπως είναι η εθνική άμυνα, η δημόσια ασφάλεια, η καταπολέμηση του εγκλήματος, η προστασία του πολίτη, η δημόσια υγεία, η δημόσια παιδεία, τα δημόσια έργα. Γι' αυτό υπάρχει το κράτος. Και αυτό το κράτος, για να προσφέρει αυτές τα ωφέλη προς τους πολίτες, πρέπει να χρηματοδοτείται από τους φόρους του ιδιωτικού τομέα. Εάν δεν υπάρχει, σας έχω πει κατ' επανάληψη, ένας ισχυρός ιδιωτικός τομέας, δεν μπορεί να υπάρχει ούτε δημόσιο. Το κράτος χρηματοδοτείται από τον ιδιωτικό τομέα. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο κατέρευσαν όλα τα κομμουνιστικά καθεστώτα, διότι είχαν καταργήσει τον ιδιωτικό τομέα. Και χωρίς ιδιωτικό τομέα δεν μπορεί να λειτουργήσει η οικονομία. Και γι' αυτό κατέρευσε το κομμουνιστικό σύστημα και γι' αυτό όσοι γνωρίζουν οικονομικά λένε ότι δεν υπάρχει κομμουνιστική οικονομία. Δεν μπορεί να υπάρχει, γιατί δεν σέβεται τη δημιουργικότητα και του ανθρώπου. Χωρίς ιδιωτική πρωτοβουλία, χωρίς να έχει το κίνητρο του κέρδους, κανείς δεν δουλεύει. Κανείς δεν εργάζεται. Είναι αυτό που έλεγα χθες ένα ταξιτζή. Αν ήσουν δημόσιος υπάλληλος, και σου λέγανε όσες κούρσες και αν κάνεις, 300 ευρώ θα παίρνεις το μήνα, 500 ευρώ θα παίρνεις το μήνα. Θα έχεις ξαπλώσει σε μια γωνιά και θα περίμενες να τελειώσει το ωράριό σου. Ή θα κουβαλούσες ανθρώπους που θα τα παίρνεις μαύρα. Δεν θα τα βάζεις, θα τα βάζεις τσέπη σου, δεν τα δίνεις. Δεν τα απέδιδες στο κράτος. Γιατί το κίνητρο ενός ανθρώπου να δουλέψει είναι το κέρδος. Δυστυχώς στην Ελλάδα της αριστεράς, που είχε επικρατήσει ιδεολογικά εδώ και δεκαετίες, το κέρδος έχει ταυτιστεί σαν μια αρνητική έννοια. Δεν είναι αρνητική έννοια. Κανείς δεν εργάζεται αν δεν έχει στόχο το κέρδος. Εσείς δουλεύετε χωρίς κέρδος? Δουλεύετε έτσι για να προσφέρετε στην πατρίδα? Δεν πληρώνεστε? Υπάρχει κανείς που να δουλεύει χωρίς να παίρνει κάτι? Χωρίς να αγωνίζεται να βγάλει ένα μισθό και να ζήσει καλύτερα? Αυτή είναι η φύση του ανθρώπου. Και τα οικονομικά είναι επιστήμη της κοινωνικής συμπεριφοράς. Όποιος λοιπόν πηγαίνει κόντρα στην κοινωνική συμπεριφορά, στην κοινωνία, είναι προφανές ότι δεν γνωρίζει και από οικονομικά. Και τελειώνω με τα 2-3 στοιχεία τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά. Το πρώτο στοιχείο είναι ότι τον μήνα Ιανουάριο είχαμε την μεγαλύτερη εκροή καταθέσεων από τις ελληνικές τράπεζες που προσήγησαν τα 2 δισεκατομμύρια, 1,97 δισεκατομμύρια, αν δεν κάνω λάθος, από τα στοιχεία της Ευρωτράπεζας της Ελλάδος, από τότε που άρχισαν τα capital controls, δηλαδή από το καλοκαίρι του 2015. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι σύμφωνα με τις διαρροές, γιατί ακόμα επισήμως δεν έχουν δώσει τα στοιχεία από το μηχανισμό εργάνη του Υπουργείου Εργασίας, γιατί φοβούνται, ο μήνας Ιανουάριος ήταν ο χειρότερος μήνας στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα των τελευταίων 46 ετών. Των τελευταίων 46 ετών, το επαναλαμβάνω γιατί δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει. Χάθηκαν μόνο το μήνα Ιανουάριο 30.000 θέσεις εργασίας. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό ποτέ άλλοτε στην μεταπολεμική ιστορία της Ελλάδος. Δεν λέω από την αρχή της κρίσης, λέω και τα προηγούμενα χρόνια. Το τρίτο στοιχείο, πάλι από τα επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, το 2016 έκλεισε με αρνητικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Δηλαδή εισαγωγές-εξαγωγές. Τι μπαίνει, τι βγαίνει. 1,1 δις. Ενώ το 2015 ήταν θετικό το ισοζύγιο. Και λόγω των capital controls και λόγω της ύφεσης στην οικονομία ενδεχομένως και λόγω ότι ήταν καλή χρονιά στον τουρισμό.
Τι σημαίνει ότι είναι αρνητικό το συζύγιο των τραχουσών συναλλαγών? Σημαίνει ότι η οικονομία της Ελλάδος είναι εκ των πραγμάτων εξαρτώμενη. Ζούμε γιατί μας επιτρέπουν κάποιοι άλλοι να ζούμε. Γιατί κάποιοι άλλοι μας δανείζουν. Αυτό σημαίνει. Στη λαϊκή γλώσσα. Δεν θέλω να σας κάνω οικονομολογική ανάλυση, γιατί δεν θα την καταλάβετε και είναι και πολύ δύσκολη και σύνθετη. Αυτό όμως σημαίνει πρακτικά. Κατανοητά όλα αυτά? Αυτά είναι τα στοιχεία τα σημερινά από την πορεία της ελληνικής οικονομίας στους τελευταίους μήνες του 2016. Και για πρώτη φορά, αντίθετα από ό,τι πανηγυρίζει η κυβέρνηση, το τελευταίο τρίμηνο του 2016 ήταν αρνητικό σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2016. Πήγε χειρότερα η οικονομία. Και από τις γιορτές και έπειτα, η κατάσταση και λόγω της αυξανόμενης αβεβαιότητας, λόγω της μη ολοκλήρωσης της δεύτερης αξιολόγησης, είναι τραγική σε όσους γνωρίζουν τι σημαίνει αγορά, οικονομία, επιχειρηματικότητα, επιχειρήσεις, μαγαζί, βιοτεχνία. Γιατί αυτό είναι η ελληνική οικονομία. Μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι κατά βάση. Δεν κινείται φύλο. Δεν κινείται φύλο. Αλλά έχω την αίσθηση ότι αυτό δεν το αντιλαμβάνονται αυτοί που μας κυβερνούν. Όταν βγαίνει ο Υφυπουργός Εργασίας, ο κύριος Πετρόπουλος, και μας λέει ότι του πηγαίνει στους δρόμους και του δίνει συγχαρητήρια γιατί πληρώνουν χαμηλές εισφορές οι ελεύθεροι επαγγελματίες και τον συγχαίρουν και του λένε βάλε μας κι άλλα, βάλε μας κι άλλα, αντέχουμε, βάλε μας κι άλλα, είναι προφανές ότι μιλάμε με ανθρώπους που ζουν σε έναν άλλο κόσμο. Που τα ψέματα που λένε τα έχουν πιστέψει και ήδη. Λυπάμαι, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Και ό,τι και αν λέτε εσείς, εγώ θα συνεχίσω να λέω την πραγματικότητα και να σας κοιτάω στα μάτια. Όπως θα κοιτάξω στα μάτια τώρα τον σημερινό μου καλεσμένο, τον φίλο μου τον Λάβρο τον Ρώση, επιχειρηματία, αυτοδημιούργητο, νέο άνθρωπο. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Ρώση. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ποια είναι λοιπόν, κύριε Ρώση, η κατάσταση στην αγορά, εσείς πώς τη ζείτε? Ανταποκρίνεται σε αυτό που πανηγυρίζει και θεαβολογεί η κυβέρνηση ή μάλλον είναι πιο κοντά σε αυτά που είπα εγώ? Κοιτάξτε να δείτε. Η κατάσταση αυτή τη στιγμή στην ελληνική αγορά είναι έτσι όπως την περιγράψατε, δυστυχώς. Και λέω δυστυχώς γιατί υπάρχει και μία έλλειψη αισιοδοξίας στην αγορά αυτή τη στιγμή. Που ξέρετε, η αγορά και η οικονομία είναι ξεκάθαρα ψυχολογία. Αυτό το λένε όλοι οι μεγάλοι οικονομολόγοι και το έχει αποδείξει η ιστορία. Αν δείτε στην Αμερική το μεγάλο το οικονομικό κράχ έγινε λόγω θέμα της ψυχολογίας της αγοράς. Mm-hmm. Και είναι και θέμα αντίληψης. Όταν έχεις μια κυβέρνηση η οποία σου λέει συνέχεια ότι όλα είναι τέλεια, όλα πηγαίνουν καλά και δεν αφουγκράζεται καθόλου τα προβλήματα της καθημερινότητας και συζητάμε για κάποιες μεγάλες επενδύσεις που κάποια στιγμή στο μακρινό μέλλον θα έρθουν, σημαίνει ότι πατάμε εκτός τόπου και χρόνου. Είπατε ότι είχαμε η συμφωνία ότι θα μείνουν για ένα χρόνο στις θέσεις τους κτλ. Το θέμα, ξέρετε τι ζητάει η επιχειρηματικότητα αυτή τη στιγμή, όλοι οι άνθρωποι του επιχειρήν και η ελεύθερη αγορά? Ζητάει ένα σταθερό φορολογικό καθεστώς, όποιο και να είναι αυτό. Τουλάχιστον να μπορείς να κάνεις έναν έλεγχο την επόμενη πενταετία, δεκαετία, να ξέρεις τι σου ξημερώνει. Και αυτό που λέμε ότι. Επί της ουσίας τι έγινε στον κύριο Γκρουπ, για να λέμε τα σίκα-σίκα και τις κάφισα τη χώρα. Επειδή ξέρουν ότι δεν μπορούν να γυρίσουν πίσω και να πούνε ότι αύριο το πρωί θα σας κόψουμε τα φορολόγητο, θα έρθουν αυτά όλα τα μέτρα όπως θα είπατε, ακριβώς έτσι είναι. Δηλαδή τα παιδιά που παίρνουν 4 και 5 εκατοστάρικα σήμερα, που είναι η κατάντια της ελληνικής οικονομίας και της Ελλάδας, θα πληγούν και αυτοί, θα πληρώσουν φόρο. Οι άνθρωποι με τα 4 και 5 εκατοστάρικα. Προφανώς, αφού αν το φορολόγητο πέσει 5.900. Τελείωσε. Είναι σημαίνει δια 14 για την στον ιδιωτικό τομέα ή και στους συνταξιούχους. Παντού δεν υπάρχει. 400 ευρώ. Πάνω από 400 ευρώ θα πληρώνουν όλοι φόρο. Κύριε Βέρνα, να σου πω κάτι. Δεν έχουμε να χωρίσει κάτι ο ιδιωτικός τομέας με τον δημόσιο υπάλληλο. Αυτό βέβαια. Δηλαδή πράγμα είναι ένα ψέμα το οποίο όποιος το τροφοδοτεί. Είναι τεχνητό. Είναι τεχνητό. Ξεκάθαρα. Φταίει ο δημόσιος υπάλληλος ή φταίει ο ιδιωτικός υπάλληλος. Άμα πάτε στο σούπερ μάρκετ, το ίδιο καλάθι ψωνίζουν και οι δύο. Και εμείς σας πω ότι και ο ιδιωτικός υπάλληλος. Και τις ίδιες τιμές. Και τις ίδιες τιμές, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, πού θέλω να καταλήξω. Το έχουμε πει και επανειλημμένως και σε εκπομπές και παντού. Το ΑΕΠ είναι αυτό που καθορίζει αν θα κοπούν οι συντάξεις και οι μισθοί. Όσο μικρύνει το ΑΕΠ,
τόσο θα μικρύνεις τους μισθούς και τις συντάξεις. Άρα χρειαζόμαστε μια μεγάλη αύξηση. Χρειαζόμαστε ένα αναπτυξιακό σοκ. Χρειαζόμαστε ένα πρόγραμμα. Καταρχήν, πηγαίνουμε να διαπραγματευτούμε. Και ρωτάω όλους τους φίλους που μας βλέπουν και εσάς. Έχουμε ένα δάνειο, δυο μας. Και θέλουμε να πάμε στην τράπεζα να κάνουμε ένα διακανονισμό. Δεν έχουμε καθίσει ο πατέρας, η μητέρα, τα παιδιά, η γυναίκα, ο σύζυγος και να πούνε. Δεν βγαίνουμε με 500 ευρώ το μήνα, βγαίνουμε με 300. Μας το έκανε 400 τράπεζα. Ωραία, θα το δούμε και θα σας το ξαναπούμε. Αυτή η κυβέρνηση προχώρησε με ένα πρόγραμμα. Όταν πηγαίνει στο Eurogroup, είδατε εσείς κάποιο πρόγραμμα? Σε τόσες εκπομπές που έχουμε συζητήσει και κατηδίαν και, και δημόσια, είδατε σε κάποια εκπομπή να λέει αυτή η κυβέρνηση ότι εγώ θα πάω και θα ζητήσω αυτά? Ένα πρόγραμμα να βάλει στο τραπέζι. Άρα τι λέμε, κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Μα γιατί είναι καθαρά επικοινωνιακή διαχείριση. Όχι, δεν είναι επικοινωνιακή, είναι κοροϊδία. Αυτό. Η επικοινωνιακή διαχείριση είναι να φτιάξει λίγο την ψυχολογία που λέγαμε πριν, αν έχει κερδίσει και κάτι. Το να λες ψέματα όμως επανειλημμένως είναι αυτό που αυτή τη στιγμή δημιουργεί σε όλους μια αστάθεια. Η αγορά πλέον δεν μπορεί να κινηθεί. Παρόλο που πολύ σωστά είπατε ότι για ένα χρόνο μπορεί να κρατήσουν τις καρέκλες τους. Ποιος μας αποκλεί όμως ότι ο κύριος Τσίπρας σε δύο μήνες δεν θα πάει σε εκλογές? Κανείς. Να πλάσουμε τον δράκο των κακών Ευρωπαίων, των κακών δεν ξέρω εγώ τι, και να σας πω και κάτι. Είδα ένα δημοσίευμα σήμερα, η TaxiBit, η εταιρεία, την ξέρετε, που κάνουμε TaxiBit. Εντυπωσιακές επιχειρηματικές επιτυχίες που έχουν μείνει στην Ελλάδα. Πουλήθηκε 45 εκατομμύρια ευρώ. Μεγάλη επιτυχία. Ξέρετε πόσο πουλήσαμε τον ΟΣΕ? Όσο πουλήσαμε την TaxiBit. TaxiBit. Και οι άνθρωποι αυτοί δεσμεύουν την ελληνική χρόνια. 99 χρόνια έχουν δεσμεύσει όλα τα σημικά της πατρίδας μας και προνομοθετούν τώρα για το 2019. Να ρωτήσω κάτι. Έχει την εξουσιοδότηση αυτή η κυβέρνηση να νομοθετεί για το 2019 και μετά? Έχει έλεγε ότι είναι αντισταγματικό κάτι τέτοιο. Όχι, το έλεγε και το άλλαξε χθες στο Eurogroup. Ρωτάω. Άλλαξε αντίληψη στο Eurogroup. Ρωτάω. Είναι δυνατόν εδώ να έχουμε τέτοια προβλήματα και να βλέπουμε τον κύριο Τσακαλώτη, υπουργό Οικονομικών, να φλερτάρει με τον κύριο Σαββίδη στη σουίτα του ΠΑΟΚ? Μα είναι δυνατόν. Τη στιγμή που εγώ, ειλικρινά σας το λέω, εγώ έχω μια επιχειρησούρα, δουλεύω όλη μέρα. Δεν έχω χρόνο να πάω στο γήπεδο. Δεν έχω χρόνο να πάω για καφέ με τους φίλους μου. Και το ίδιο και οι συνεργάτες μου που δουλεύουν στην εταιρεία. Το ίδιο και εσείς από ό,τι συζητάμε, που είμαστε όλη μέρα άνθρωποι που μοχθούν και προσπαθούμε να παράξουμε κάτι σε αυτή τη χώρα. Είναι προκλητική πλέον. Και το σημαντικότερο, κύριε Ρώση, που εγώ πλέον το βιώνω στην καθημερινότητά μου, όπως υποθέτω και εσείς και οι περισσότεροι Έλληνες, είναι ότι κουράστηκα να μην ξέρω τι θα μου ξημερώσει αύριο το πρωί. Που πέφτουμε στο να κοιμηθούμε το βράδυ και βλέπουμε φιάλτες. Δεν ξέρουμε τι θα μας ξημερώσει αύριο το πρωί. Θα έχουμε τη δυνατότητα να πληρώσουμε τις υπερβολικές φορολογικές υποχρεώσεις μας? Θα μας κυνηγήσει η εφορία, θα μας κυνηγήσουν οι τράπεζες, θα μας κατάσχουν το σπίτι, θα μας κατάσχουν το λογαριασμό? Τι άλλο θα μας συμβεί? Να σας πω. Πως συνεχή απειλή, πώς μπορεί να ζήσει ένας λαός? Ξέρετε ποια είναι η διαφορά ενός υπαλλήλου, ενός στελέχου μιας εταιρείας με τον ιδιοκτήτη μιας εταιρείας ή μιας επιχείρησης? Ότι ο ένας θα χάσει τη δουλειά του και ο άλλος θα πάει φυλακή. Αυτή είναι η κατάσταση σήμερα. Ξέρετε πόσοι επιχειρηματίες, σοβαροί άνθρωποι, σοβαρές επιχειρήσεις, νοικοκυρέοι μέχρι σχετικά πρόσφατα, που προσφέραν, σπουδάσαν παιδιά, φτιάξαν όλο αυτό το πλούτο που έχουμε σήμερα στην Ελλάδα, διαποπέβονται στο ίντερνετ και στις φυλάδες των υπουργείων και από εδώ για χρέη που δεν μπορούν να πάνε πουθενά. Και να ξεχάσουμε, ας πούμε, τον κύριο Σκαλογρίτσας. Είχε ακάλυπτες επιταγές φραγισμένες και έπαιρνε δάνεια από τις τράπεζες. Αυτό πρέπει να το ξεχάσουμε. Και έχει απλήρωτους εργαζόμενους. Και έχει απλήρωτους εργαζομένους. 8 και 9 μήνες. Κάποια στιγμή δεν πρέπει να τελειώσει αυτό στην Ελλάδα. Ναι, το θέμα είναι ότι αν είσαι επιχειρηματίας που είσαι συμπαθών προς την κυβέρνηση, είσαι καλός επιχειρηματίας. Εάν δεν ανήκεις σε κάποιο κόμμα ή είσαι εναντίον της κυβέρνησης, είσαι κακός επιχειρηματίας και διώκεσαι. Αυτή είναι μια πραγματικότητα που βέβαια δεν είναι καινούρια. Υπήρχε σε κάποιο βαθμό και στο παρελθόν. Αλλά που όμως πρέπει κάποτε να σταματήσει. Και κάποτε πρέπει να καταλάβουμε ότι οι επιχειρηματίες πρέπει να λειτουργούν ανεξάρτητα από κυβερνήσεις και κόμματα, να μην υπάρχουν παρεμβάσεις κομματικές. Αντίθετα, το κράτος είναι υποχρεωμένο να δημιουργεί τις συνθήκες εκείνες, τις πιο κατάλληλες συνθήκες, για να μπορεί να δημιουργήσει ο επιχειρηματίας. Το κράτος πρέπει να έχει και ελεκτικό ρόλο σε όλο αυτό, να μην υπάρχει ασυδοσία, να μην υπάρχει φόρο διαφυγή. Αλλά προφανώς πρέπει να σου δίνει και τα βασικά εφόδια σου για να μπορείς να επιχειρήσεις. Μα πώς όμως να μην φόρο διαφύγεις?
Όταν στη Βουλγαρία ο φόρος για όλους είναι 10% και από ό,τι διαβάζω τώρα σκέπτονται να τον μειώσουν για νέες επενδύσεις, ακόμα πιο κάτω. Για τις νέες επενδύσεις μάλιστα μπορεί να πάει και μηδέν. Και μηδέν ο φόρος για τα πρώτα 5 χρόνια. Για να προσελκύσουν επενδύσεις ακριβώς. Για να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας. Για να αυξήσουν τα μεροκάματα. Και εμείς εδώ στην Ελλάδα κυνηγάμε τον ελεύθερο επαγγελματία και του επιβάλλουμε συνεχείς νέους φόρους, διότι οι νέες ασφαλιστικές εισφορές είναι ουσιαστικά νέοι φόροι. Εσύ. Και λειτουργούν εις βάρος της ανάπτυξης. Λέει, δεν ξέρω αν ο κύριος Πετρόπουλος ζει σε έναν δικό του παράλληλο σύμπαν και όπου τον συχαίρουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι μικρομεσαίοι. Ας μας δώσει τα αφημεία από τις εταιρείες που του είπαν συγχαρητήρια να τους ξέρουμε κι εμείς. Να πάμε να μας πούν το μυστικό χάπι δηλαδή που πληρώνουν λιγότερο, γιατί εμείς όλο και περισσότερο πληρώνουμε. Και αν θέλετε να σας φέρω και κάποια στιγμή να δείτε και το ισοζύγιο της εταιρείας μου, πώς γίνεται να έχουμε τα ίδια κέρδη και να έχουμε λιγότερο τάμα. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή, ένας άνθρωπος, αν θέλεις να δεις την πραγματικότητα και να την κοιτάξει κατάματα, κύριε Λοβέρδε, είναι πολύ εύκολο να το κάνεις. Το θέμα είναι να έχεις τη διάθεση και να έχεις τα όπλα να το κάνεις αυτό το πράγμα και το σχεδιασμό. Και εγώ νομίζω ότι αυτή η κυβέρνηση το μόνο που την ενδιαφέρει, πολύ σωστά είπατε, είναι να καθίσει την κυβέρνηση. Και ξέρετε ποιο είναι το τραγικό της κατάστασης. Όχι να καθίσει την κυβέρνηση, γιατί όλοι έχουμε δικαίωμα στο όνειρο και καλή είναι η καρέκλα και κάτσανε και πολύ ωραία. Ξέρουν ότι τη μέρα που θα πέσουν δεν υπάρχει περίπτωση να ξαναβγούνε ποτέ. Καλά, και είναι άνθρωποι... τραβηγμένο, δεν είναι πώς το λέτε αυτό. Από γιατί... την αγορά έξω. Από τους ανθρώπους. Γιατί θα απογοητευτεί. Θέλετε να δείτε τον κύριο Καρανίκα σε ποιο τέλεχος εταιρείας θα ήταν ή θα έπιανε δουλειά σε μια εταιρεία. Α, να παίρνει τα χρήματα. Μπορεί όχι, αλλά μπορεί να εκλεγεί βουλευτής ο κύριος Καρανίκας. Στην επόμενη Βουλή. Κοιτάξτε να δείτε. Είστε μεθεπόμενοι. Ο καθένας είναι υπεύθυνος για τις επιλογές του. Ό,τι ψηφίζεις, παίρνεις. Ό,τι επιλέγεις, έχεις τη ζωή σου. Προφανώς. Λοιπόν, αλλά εγώ πιστέψτε με να σου πω κάτι άλλο. Ο ελληνικός λαός εξαπατήθηκε. Και αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι. Όταν οι προηγούμενες κυβερνήσεις αναγκαστήκαν να περάσουν τα τόσα επώδυνα μέτρα. Γιατί ξέρετε ότι το μνημόνιο δεν έφερε την κρίση. Η κρίση έφερε το μνημόνιο. Αυτό πρέπει να τα λέμε κάποια στιγμή. Ναι, βέβαια. Δεν μας ήρθε ξαφνικά. Η χρεοκοπία, ποια κρίση. Γιατί η κρίση στην ελληνική γλώσσα εμπεριέχει και την έννοια του εφήμερου. Αυτό δεν είναι εφήμερο. Ακριβώς. Ήταν... Ήδη λοιπόν, κρατάει 7-8 λοιπόν. Χρόνια και πάμε ακόμα περισσότερο. Και είναι προφανές ότι δεν μιλάμε για κάτι το εφήμερο. Μιλάμε για μια βαθιά κατάρρευση. Το ερώτημά μου είναι επίσης αυτό που είπατε και το χρησιμοποιεί πάρα πολύ ο ΣΥΡΙΖΑ. Το έχω πει κατ' επανάληψη. Όταν μιλάνε τα προηγούμενα 40 χρόνια. Ποια προηγούμενα 40 χρόνια. Ήταν όλες οι κυβερνήσεις οι ίδιες τα προηγούμενα 40 χρόνια. Σήμερα φωνάζουμε, ας πούμε, ότι χάνουμε τι, τα κεκτημένα των τελευταίων 40 ετών. Κάποιες κυβερνήσεις δεν τα δώσαν αυτά τα κεκτημένα. Προφανώς. Να συγκρίνουμε λίγο το βιωτικό μας επίπεδο προφανώς. Που ήταν, ας πούμε, ακούς συνέχεια για την Ολυμπιάδα, που όντως εκεί υπήρξαν και φαινόμενα. Ξέρετε κάτι. Όποτε υπήρχε. Εδώ πολλές φορές στις καλύτερες οικογένειες τα δύο αδέρφια δεν τα βρίσκουν μεταξύ τους για τα λεφτά. Αυτό είναι ξεκάθαρο και αναμφισβήτητο. Αλλά να δούμε λίγο τι επενδύσεις έχουν γίνει στην Ελλάδα. Έχετε δει καμία επένδυση να συμβαίνει τα δύο τελευταία χρόνια ή που θα συμβεί την επόμενη πενταετία? Να έχουμε κάπου ένα στόχο να λέμε, ρε παιδί μου, ότι ξέρεις κάτι, την επόμενη... Ιτερνοσέ, Παπαλά. Ιτερνοσέ, τι Παπαλά. Τελείωσε Ιτερνοσέ. Δεν έγινε... Κάναν τη νέα εταιρεία, τσάτραπάτε εκεί πέρα να κουτσοβολέψουν την κατάσταση, να δουν τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Με ημίμετρα, κύριε Λοβέρδε, το ξέρετε, δεν λύγουν την καταστάσεις αυτές. Πρέπει να υπάρχει ένα πρόγραμμα. Λένε κάποιοι όμως και αυτές οι ιδιωτικοποιήσεις για τις οποίες επιμένουν και σωστά κατά τη γνώμη μου οι ξένοι, δεν προχωρούν. Δηλαδή, για παράδειγμα, η Fraport δεν προχώρησε. Η Τρένοσε πολύ δύσκολα προχωράει. Να απαντήσω αυτό που λέτε. Έχουμε κατασταλάξει εμείς σαν Έλληνες σε μια συζήτηση. Πριν, ωραία η κρίση, ωραία όλα αυτά, αλλά να κάτσουμε να συζητήσουμε. Θέλουμε δημόσιο. Θέλουμε ιδιωτικοποιήσεις. Αν θέλουμε δημόσιο. Και αποφασίσει κοινή γνώμη. Θέλουμε δημόσιο. Δεν υπάρχει χώρα χωρίς δημόσιο. Δεν καταλάβατε. Λέω φυσικά και δεν υπάρχει. Αλλά αν θέλουμε να στηριχθούμε κατ' εξοχή στο δημόσιο τομέα, πρέπει να τον εξηγιάνουμε. Να τον κάνουμε να δουλέψει. Αν θέλουμε τον ιδιωτικό, πρέπει να τον βοηθήσουμε. Πρέπει να φέρουμε επενδύσεις, να βοηθήσουμε τις ήδη εφιστάμενες επιχειρήσεις, να κάνουμε ένα σχεδιασμό και να βαδίσουμε πάνω σε αυτό. Δεν μπορείς να λες, ας πούμε, ότι θα στηρίξω το δημόσιο, αλλά θα κάνω και ιδιωτικό και λίγο με το συνδικαλιστή και λίγο με το έτσι και λίγο με το αλλιώς. Πρέπει αυτά τα πράγματα κάποια στιγμή, κατά την ταπεινή μου άποψη, να ξεκαθαρίσουν στην Ελλάδα και να ξεκαθαρίσουν και μέσα μας. Και γι' αυτό σας είπα πριν ότι ο ελληνικός λαός εξαπατήθηκε. Ναι. Γιατί είχε ένα αφήγημα το οποίο πέρασε δυστυχώς στην κοινή γνώμη ότι όλες οι κυβερνήσεις απαξιωθήκαν, ότι ήταν απατεώνες.
Όλες οι κυβερνήσεις απαξιωθήκαν ότι ήταν, πώς τους έλεγε, γερμανοτσολιάδες, δοσύλλογοι. Η κυβέρνηση μετά το 2010, η κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου και η κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά. Ναι, εντάξει, τους πιάνουν και τους έπιανε. Και του Καπαδήμου. Εντάξει. Εγώ να πάω και πιο πίσω και να πω το ερώτημά μου το εξής. Ξεχνάμε ότι τα προηγούμενα, μετά το 1974, κυβέρνησαν η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ. Αλλά δεν ήταν ούτε καν οι ίδιες κυβερνήσεις. Δηλαδή το ίδιο ήταν ο Κωνσταντίνος Καραμαλής με τον Ανδρέα Παπανδρέου, το ίδιο ήταν ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης με τον Κώστα Σιμίτη ή με τον Κώστα τον Καραμαλή. Το ίδιο ήταν. Ήταν και διαφορετικοί πρωθυπουργοί και μέσα από το ίδιο το κόμμα, με διαφορετική αντίληψη των πραγμάτων. Και εμείς είχαμε, δεν λοιπόν, όλα ενία, δεν ήταν όλα τα ίδια. Ένα μύθευμα το οποίο απαξίωσε τα πάντα. Ναι. Απαξίωσε όλο το πολιτικό μας σύστημα, ναι, που αυτό πληρώνουμε σήμερα. Ξέρετε, είναι μεγάλη ζημιά για μια κοινωνία να απαξιώνει το πολιτικό σύστημα. Να απαξιώνει τον γιατρό, τον δικηγόρο, τον εισαγγελέα, τον αστιφύλακα, τον δραματιοφορέα. Και δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Γιατί μου λένε πάρα πολύ συχνά άνθρωποι στον δρόμο που σταματάνε, εσείς οι δημοσιογράφοι. Μα όλοι οι δημοσιογράφοι το ίδιο είμαστε. Όχι, όλοι οι δημοσιογράφοι το ίδιο είμαστε. Υπάρχουν δημοσιογράφοι που είναι τόσο λαμόγια. Είναι δημοσιογράφοι που είναι άσχετοι, που δεν γνωρίζουν καν αυτό το πράγμα. Και δημοσιογράφοι που είναι και άνεργοι σήμερα. Δημοσιογράφοι πάρα πολύ που είναι άνεργοι. Ότι ο τομέας σας περνάει πάρα από μεγαλύτερες κρίσεις, τη μεγαλύτερη ανεργία. Και υπάρχουν και δημοσιογράφοι που είναι λαϊκιστές. Τους οποίους όμως κατά σύμπτωση, αυτό λέω σε πάρα πολύ κόσμο, αυτούς προτιμάτε να βλέπετε. Τους λαϊκιστές, γιατί σας ικανοποιούν τα βαθύτερα ένστικτα. Το ίδιο συμβαίνει και με τους πολιτικούς. Δεν θέλαμε επί χρόνια, λένε ψέματα οι πολιτικοί. Μα φυσικά λένε ψέματα, γιατί δεν θέλει ο κόσμος να ακούσει την αλήθεια. Ναι. Όταν βγει ένας πολιτικός και πει αλήθειες, το πιθανότερο είναι να καταψηφιστεί. Εγώ έκανα τη διαφορά. Θα λέω την αλήθεια. Την αλήθεια μου. Δεν υπάρχει απόλυτη αλήθεια έτσι κι αλλιώς. Κύριε Λουβέρδο, πάθαμε ακόμα και μάθαμε. Ακόμα και αν αυτό είναι οδυνηρό. Πιστεύω ότι πάθαμε και μάθαμε, έτσι δεν είναι? Μάθαμε. Αυτό είναι το μεγάλο μου ερώτημα. Εγώ μάθαμε. Αυτό έχω. Εγώ από έξω, μακάρι, από τον κόσμο. Αυτό μακάρι ακούω. Να μάθαμε. Αυτό ακούω. Και ξέρετε, σας ξαναλέω, αυτό το μύθευμα ήταν η μεγαλύτερη εξαπάτηση του ελληνικού λαού και χάσαμε πολύτιμα χρόνια. Πολύτιμα χρόνια. Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι αυτά τα χρόνια που περνάνε, ακόμα και αυτό τον ένα χρόνο που λέτε, είναι σημαντικότατος για την ελληνική οικονομία και για το μέλλον, έτσι. Και των παιδιών μας και των παιδιών που θα κάνουν τα παιδιά μας. Θα τα δούμε μπροστά μας αυτά τα χρόνια. Έχουμε διαλύσει γενναίες και ξέρετε, υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφορά. Μου λένε πολλοί, μα τώρα φεύγουν. Τα άκουσα και αυτό από το ΣΥΡΙΖΑ. Μα τώρα φεύγουν οι δικοί μας, λέει, στο εξωτερικό. Και παλιά φεύγανε. Ξέρεις, είναι πολύ διαφορετικό να θες να φύγεις στο εξωτερικό από μόνος σου, να σπουδάσεις ή να κάνεις μια καριέρα και να γυρίσεις στον τόπο σου. Και άλλο να φέρεις εξ ανάγκης. Να μην μπορείς να βρεις δουλειά. Χτες μου είχαν καλέσει σε μια εκδήλωση, μια εξαιρετική εκδήλωση που κάνει μια καλή μου φίλη, εξαιρετική κυρία από το Βίρονα, κυρία Ελένη Γερασιμίδου, ενός συλλόγου που έχουν φτιάξει. Με παρακλάδια σε όλη την Ελλάδα πια, την ελληνική εστία. Κάνανε στην Λέσχη Εξωματικών μια συναισθίαση. Και είχα καθίσει σε ένα τραπέζι με κυρίες που έρχονταν από διάφορα μέρη της Αττικής. Και τους ρωτούσα, υπάρχει σήμερα ένα από τους γνωστούς σας, από τα δικά σας τα σπίτια, υπάρχει ένα σπίτι που να μην έχει κάποιο παιδί στο εξωτερικό και κάποιο παιδί άνεργο? Μου λένε κανένα. Όλοι έχουν ή άνεργο ή στο εξωτερικό. Καλά, άνεργο έχουν όλοι, δηλαδή δεν το συζητάμε. Είναι και τραγικές οι καταστάσεις πλέον. Και ξέρετε κάτι, ένας άνθρωπος που προσλαμβάνεται αυτή τη στιγμή στην αγορά εργασίας με τα 586 μεικτά ή τα 7 εκατοστάρικα στο καλύτερο σενάριο. Είναι εργαζόμενος. Όχι μόνο είναι εργαζόμενος. Μετά από 3 χρόνια υπάρχει περίπτωση, 5 χρόνια ή 10, να πούμε ότι. Να πάρει αύξηση. Ή να του πει κάποιος εργοδότης ότι έλα, θα σου δώσει 1,5 χιλιάρικο γιατί τώρα φτιάξαν τα πράγματα. Και το χειρότερο από όλα, γιατί δεν το καταλαβαίνουμε πολύ αυτό. Μου το είπε όμως μια κυρία συνταξιούχος σήμερα. Αυτός που παίρνει 400 και 500 ευρώ μισθό μπορεί να καλύψει τη δική μου σύνταξη? Τι χαμηλή σύνταξη που είναι 800 όμως ευρώ? Δηλαδή το αδιέξοδο είναι σε όλο το ένα επηρεάζει το άλλο. Και μπορεί να κάνει και οικογένεια αυτός ο άνθρωπος. Σε καμία περίπτωση. Που έχουμε και άλλα προβλήματα, έτσι βλέπετε. Υπογεννητικότητα. Άρα έχουμε μείωση του ελληνικού πληθυσμού και αύξηση των μεταναστών. Καταστρέφουμε την Ελλάδα, έτσι. Δεν είναι το θέμα τώρα καρέκλας ή ένα χρόνο ή δύο χρόνια ΣΥΡΙΖΑ. Δεν αντέξαμε 4 χρόνια σκλαβιάς. Δεν αντέξουμε 2 χρόνια το ΣΥΡΙΖΑ. Καλά, δεν το συγκρίνουμε. 3. Το ίδιο είναι. Θα το δείτε, σας λέω, θα το δείτε και το Μάρτι θα είναι πιο δύσκολα ακόμα τα πράγματα. Γιατί ξέρετε ότι έρχομαι από τον χώρο των κατασκευών και τα έργα δυστυχώς το Μάρτι τελειώνουν. Θα αρχίζουν καινούρια. Δεν έχω δει κανένα έργο. Αυτή η μεγάλη οδική άξοδο. Δεν υπάρχει. Οι οδικοί άξοδες ποιοι είναι? Τα 4 που πήρε ο κ. Καλογρίτσας, που κι αυτά ακόμα θα δούμε πότε θα τελειώσουν προς τον πύργο κάτω, και έχουν τελειώσει τα έργα. Παραδόθηκαν οι δρόμοι, τέλειωσε η ιστορία.
Ποια νέα έργα βλέπετε να βγαίνουν, βλέπετε σε κανένα έργο να έχει προκηρυχθεί? Το ομολογώ, δεν το γνωρίζω. Και σας το λέω με στοιχεία, έτσι δεν είναι κάτι. Μες. Και προσέξτε. Δηλαδή λέτε ότι θα χάσουν θέσεις δουλειάς οι εργαζόμενοι στα έργα. Βέβαια. Και όχι μόνο αυτό, για να βγει ένα καινούριο έργο τώρα, αύριο το πρωί να πούμε δυο μας ότι προκηρύσουμε ένα έργο, παίρνουμε δύο υπουργεία, δυο μας κλείνουμε να κάνουμε ένα έργο, θέλει τουλάχιστον 2 χρόνια για να μπορέσει να αρχίσει να υλοποιείται. Θα σας παρακαλέσω να ξανάρθετε να μιλήσουμε για αυτό το θέμα, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Όποτε θέλετε. Το θέμα και του ΕΣΠΑ και των νέων έργων και των καινοτόμων επιχειρήσεων και των όλων αυτών σε μια επόμενη εκπομπή μας. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ. Όπως ευχαριστώ και εσάς, αγαπητές φίλες και φίλοι. Θα τα πούμε πάλι αύριο, αλλά και απόψε το βράδυ στην εκπομπή του Άκη του Παυλόπουλου, γιατί είναι Τρίτη. Καλό σας βράδυ.